Τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την προετοιμασία του χώρου που θα φιλοξενήσει τους πρόσφυγες στη θέση του Εσκή Καπού, αναφέρθηκε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η κυρία Τσανάκα ανέτρεξε στο ιστορικό του θέματος, επαναλαμβάνοντας ότι ενώπιον δεκάδων μαρτύρων, ο Δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος κατέθεσε την πρόταση για το κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων στη Φωνή της Αμερικής. Μάλιστα, η Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο κύριος Τσομπανόπουλος της έδωσε και πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το χώρο, καθώς επίσης έκανε γνωστό ότι έχει λάβει εμπιστευτικό έγγραφο από το στρατό που κατένει με όλες τις ευθύνες για τη λειτουργία του εν λόγω χώρου. Όσον αφορά την έκταση τελικά που επιλέγει, η Δημοφέλεια υπέγραψε την δωρεάν παραχώρηση της έκτασης στο στρατό για 6 μήνες. Ο κύριος Τσομπανόπουλος, θα μου επιτρέψετε, δύο φορές ανέφερε τη Φωνή της Αμερικής. Τη μία φορά στο συγκέντρωση που κάναμε Σάββατο πρωί, πριν να έρθει η δεύτερη παρτίδα των προσφύγων, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου είχαμε 1.300 άτομα, παρακαλώ. Λοιπόν, το έκανε μέσα στην αντιπεριφέρεια Καβάλας, μίλησε για τη Φωνή της Αμερικής ενώπιον δεκάδων μαρτύρων, 20. Επίσημη πρόταση. Αυτοί για τους δικούς τους λόγους αποφάσισαν να ρίξουν το βάρος τους στην άσπρια. Την επόμενη μέρα ήρθαν, κάνανε αυτοψία και βγάλανε το αποτέλεσμα ότι ο χώρος είναι πολύ καλός για 300 έως 400 άτομα. Παραχωρεί στο στρατό για 6 μήνες, γιατί δεν μας γράφουν για πόσο χρονικό διάστημα, για 300 έως 400 πρόσφυγες και στους 6 μήνες, αν τεθεί θέμα να παραταθεί η φιλοξενία τους, μπορεί να χρειαστεί να ξανακληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσει. Ναι, δεν πέθανε ο Τζάμπας, ισχύει ο Τζάμπας. Τζάμπα παραχωρούμε, διότι είναι μια εθνική υπόθεση αυτή και όλοι πρέπει να σηκώσουμε το βάρος και να... Από την πλευρά του, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη Κωστής Σιμιτσής έθεσε το θέμα των δικαιωμάτων των προσφύγων και τι γίνεται με τη διακομιδή των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Πληροφορηθήκαμε και από τον Δήμο και από ιδιώτες ότι δεν βοηθήσαμε καθόλου τους πρόσφυγες όσον αφορά τη διακομιδή των ασθενών στο νοσοκομείο. Αυτό. Είναι ανοίγει τέτοιες πληγές. Σε μια τέτοια πληροφορία. Θα σας τα πω. Και αυτό. Ζήτω μια διακομιδή. Από την πλευρά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης «Ο Τόπος της Ζωής μας», Νίκος Κιωσές, τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι η διατήρηση της κανονικότητας στη ζωή της πόλης της Καβάλας. Αν κάποιοι νομίζουν, και βέβαια επίσης μια τρανή διαπίστωση, είναι αυτή η αφελής προσέγγιση της πρόταξης της Ισλαμοφοβίας σε σχέση με το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να νιώθει ο Έλληνας πολίτης. Ας καταλάβουν λοιπόν κάποιοι κύριοι ότι αυτό το που έχει σήμερα είναι το αίσθημα ασφάλειας και η κανονικότητα της ζωής μας, όσοι μας έχει απομείνει βέβαια. Στις σκηνές αλλά και τα ανταλλάγματα που ζητήθηκαν για την παραχώρηση του χώρου, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση Βαγγέλης Παπάς. Είναι ότι εγώ πέρασα μόλις πριν μισή ώρα το χώρο, δεν κινείται φύλλο και έχουμε δύο μέρες μέχρι να πάμε στη 31 του μήνα. Δηλαδή πώς θα γίνει ένας χώρος τέτοιος που ήταν αναχώρηση υλικών για τα έργα της Εγνατίας, ξαφνικά θα γίνει χώρος φιλοξενίας. Από την πλευρά του, επικεφαλής της παράταξης Συμπαράταξη Πολιτών Άρης Βέρος χαρακτήρισε το σημείο του Εσκή Καπού ως λανθασμένη επιλογή, ενώ προτείνει το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα. Ακόμα, ο κύριος Βέρος προσέθεσε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, με δεδομένο ότι θα μείνουν για αρκετό καιρό στην πόλη της Καβάλας, πρέπει να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία. Ως δημοτική παράταξη, εμείς είμαστε αντίθετοι με το συγκεκριμένο χώρο που έχει προταθεί και που έχει επιλεχθεί πρώτα απ' όλα από κεντρικά από το συντονιστικό, δηλαδή από την κεντρική διοίκηση. Ενδεχομένως, αρκετοί από τις πρόσφυγες που έχουμε σήμερα και θα ή ενδεχομένως από αυτούς που θα φιλοξενήσουμε το επόμενο διάστημα, θα είναι για τα επόμενα χρόνια οι άνθρωποι της Αφγανής πόρτα μας. Που αυτό σημαίνει, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να κάνουμε ενέργειες και κινήσεις, όχι αποκλεισμού, αλλά ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων. Η άποψή μας είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα έπρεπε να είναι πλησίον αστικού ιστού. Όχι εντός, αλλά πλησίον. Ο καλύτερος χώρος για μας, αυτού του κέντρου ανοιχτής φιλοξενίας,
κέντρου θα ήταν το αεροδρόμιο των Μηδενών. Ένταση προκλήθηκε μεταξύ του Άρη Βέρου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργου Γραμμένου μετά την πρόταση για φιλοξενία των προσφύγων στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα κοντά στον ιστό της πόλης. Τώρα λέτε ένα θέμα εδώ πέρα το οποίο δεν αφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πήγατε να μιλήσετε στο Σαφέκη με τους βουλευτές σας για να πείτε τα προβλήματα. Έχετε μπερδέψει κάποια πράγματα. Καθόλου δεν έχουμε μπερδέψει. Λοιπόν, εμείς είμαστε Δημοτική Παράταξη. Δεν εκπροσωπούμε κανένα κόμμα, δεν εκπροσωπούμε καμιά κυβέρνηση. Εκπροσωπούμε την Δημοτική μας Παράταξη και κανέναν άλλο. Εντάξει.